Ακολουθεί η εκπομπή «Μουσική εκδρομή» με την Έφη Μάνου. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι η Έφη Μάνου και μια μουσική εκδρομή ξεκινάει και πάλι. Είναι το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι εδώ μαζί σας ζωντανά για να σας κρατήσω καλή παρέα. Προσπαθούμε να βρούμε τους ρυθμούς της καθημερινότητας μετά τις γιορτές. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όσους δεν ακούγανε στην προηγούμενη εκπομπή. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους όσους γιόρταζαν, στον πρόδρομο εξαιρετικά που ακούει, στους Γιάννηδες, Φώτιδες, Φωτεινή είναι τόσοι πολλοί. Ποιο να πούμε πρώτα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ για 2 ώρες ζωντανά. Ελπίζω να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά με ελληνικά πάντα τραγούδια. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να βγαίνετε και στον αέρα, να μας λέτε τα σχόλιά σας, πώς τα περνάτε, πού είστε. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλή ακρόαση. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολύ ήσυχη βραδιά. Πού είστε, δεν σας βλέπω. Μη μου κοιμάστε ακόμη, είναι πολύ νωρίς. Είναι η μουσική εκδρομή και μόλις ξεκίνησε. Για να βλέπω μηνύματάκια. Λοιπόν, μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο μας. Υπάρχει ένα WhatsApp στη διάθεσή σας. Είναι το 697-29-60606. Επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Facebook με τη σελίδα Μουσική Εκδρομή, όπως επίσης και με τον προσωπικό μου λογαριασμό Έφη Μάνου. Σας περιμένω εδώ να μου κρατήσετε συντροφιά. Τι κάνετε, κοιμάστε? Δεν έχει πολύ κρύο σήμερα, δεν είναι ιδιαίτερα κρύα η βραδιά. Ελάτε λοιπόν να κάνετε εσείς παρέα εμένα και εγώ εσάς. Πάμε να ακούσουμε το Βέρτι, «Θέλω να με νιώσεις», και επανερχόμαστε. Τι έγινε, αρχίζουμε να βγάζουμε τα κεφαλάκια δειλά-δειλά, βλέπω εκεί φατσούλες, καρδούλες. Επιτέλους δώσατε σημάδι. Εγώ είμαι εδώ, είμαι η Έφη Μάνου, σταθερά κοντά σας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη με τη μουσική εκδρομή από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Η εκδρομή μας ξεκίνησε. Δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή στην εκδρομή σήμερα. Θα σας μαλώσω. Εγώ πάντως είμαι εδώ, σταθερά, ζωντανά. Περιμένω τα σχόλιά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στη γλυκιά μου κατάσκοπο εκεί, ξέρεις εσύ, έβγε σένα. Πάμε να ακούσουμε το Χολίδι. Ποιος σε κρατάει, ελπίζω να σε αρέσει, μωρό μου. Σε ρωτούσα συνέχεια. Κοριτσάκια μου γλυκά, εμφανιστήκατε? Βγάζετε τα κεφαλάκια δειλά-δειλά, σας βλέπω. Μαράκι, καλώς ήρθες στην παρέα. Καλή ακρόαση. Ευχαριστώ που ξενυχτάτε, κορίτσια, για να με ακούσετε. Οι γραμματέας μου δεν ακούει, δεν βλέπω μηνυματάκι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε τον φίλο μου τον Πάνο. Ναι, το τελευταίο του κομμάτι, γιατί αν δεν στηρίξεις και τους φίλους. Θα ακούσουμε Πάνο Ψάλτη, «Νιώσε με», είναι η τελευταία δουλειά του. Πάμε να τα ακούσουμε. Για όλη την παρέα εκεί που με ακούει, στέλνετε καρδούλες, φυλάκια, όλα καλοδεχούμενα. Thank you.
έτσι λοιπόν σας βλέπω εκεί, ναι ναι Ανούλα, ήρθες και εσείς στην παρέα. Πώς λοιπόν εγώ τώρα να μην σας αφιερώσω όλες εσάς το επόμενο κομμάτι. Άννα, θα το ψάξω για σένα, έρχεται η έκπληξη. Αλλά αυτό το κοριτσάκι μου του Πέτρου Γιακοφίδη σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη, κοριτσάκια μου όμορφα. Και όχι μόνο εσάς και όλα τα άλλα κορίτσια της παρέας. Αλλά τώρα εξαιρετικά σε εσάς που ακούτε εκεί, αγαπημένες, απολαύστε το κοριτσάκια μου όμορφα. Κοριτσάκια μου, αστεράκια μου, Άννα, απαγορεύεται να λείπεις όταν εκφωνώ και ειδικά για σένα αφιέρωση. Απαγορεύεται, όταν παίζει μουσική θα φεύγετε. Στα κοριτσάκια μου τα αγαπημένα εκεί που μ' ακούνε, στη Μαρία που έχει ψήσει λέει πιπεριές φλωρίνης, τέλειες, τέλειες μαράκι μου, αν τις απολαύσεις για σένα, φυσικά για σένα, μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί βασικά. Α, η Μαρία, παιδιά, μας έχει φτιάξει κάτι ωραία καναπεδάκια προχθές στο πάρτι του θεάτρου. Υπέροχα καναπεδάκια, Μαρία, αν το ξανακάνεις αυτό το αμάρτημα. Με υπέροχο τζατζίκι, με ελάχιστο σκόρδο του που το καταλάβαινες. Πω πω, πανδεσία χρωμάτων και γεύσεων. Περάσαμε υπέροχα. Για τα κοριτσάκια μου εκεί που μ' ακούνε, Ανούλα μου, έρχεται το τραγούδι σου, δύο ακόμα θα παιχτούν και μετά η αφιέρωση για σένα εξαιρετικά. Ευχαριστώ για το παρεάκι μου που είναι μαζί μου και σήμερα. Είμαι η Έφη Μάνου, η εκπομπή Μουσική Εκδρομή από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο μας. Είναι ελεύθερο, είναι WhatsApp και είναι το 697-29-60606. 697-29-606-606. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας Μουσική Εκδρομή στο Facebook, αλλά και στην προσωπική μου σελίδα Έφη Μάνου. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε τον Αρσενίου. Τον Αρσενίου που έχει και ένα πολύ ωραίο μαγαζί στη γειτονιά μου, το Μαρόκο, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Άψογο σέρβις, πολύ ωραία ποτά. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Ερωτοκτυπημένος. Πάμε. Σας άρεσε κοριτσάκια μου, ε? Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, σας άφησα να απολαύσετε πολύ ωραία εκτέλεση. Δεν το εκτέλεσε. Το είπε πολύ ωραία η Παπαρίζου. Λοιπόν, Άννα μου, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, εξαιρετικά αφιερωμένο για την Άννα. Μετά θα σου βάλω άλλο, αλλά άκου αυτό. Για σένα εξαιρετικά, Άννα μου. Ότι ήταν ένα πολύ όμορφο κομμάτι, Ανούλα μου, εξαιρετικά για σένα. Δεν υπονοώ κάτι, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Πολλές μόνες καρδιές, βρε παιδιά, τι γίνεται, πολλές μόνες καρδιές, πολλές μόνες γυναίκες. Προχθές πάλι είχα πιάσει στη δουλειά κουβέντα με κάποιον. Όχι, οι γυναίκες θέλουν λεφτά, θέλουν τον πρίγκιπα. Λέω, άκου να σου πω, αγόρι μου, σαν μεγαλύτερη θα σου πω δύο πράγματα. Οι γυναίκες, εντάξει, μπορεί να θέλουν και τους άντρες με κάποιο οικονομικό επίπεδο, αλλά αν βρεθεί ένας άντρας να την έχει βασίλισσα, να κοιτάει μόνο αυτήν, να την κάνει να γελάει, να έχει χιούμορ και ας τρώνε σπόρια και ας πίνουν κοκακόλα στην παραλία, η γυναίκα θα μασίσει, θα είναι κοντά του.
Οι γυναίκες λογάκια θέλουνε. Αυτό του είπα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κορίτσια. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο των μοναχικών γυναικών. Παλιό κομμάτι, διαχρονικό, υπέροχο, του Πλούταρχου. Μαντέψτε ποιο. Ανήσυ αγάπη. Μιλάνε όλες οι ελεύθερες, μιλάνε και οι παντρεμένες. Εσείς κορίτσια έχετε άντρα να τον χαίρεστε. Εγώ μιλάω για τα μοναχικά, μοναχικά κορίτσια. Καλώς τη γραμματέα που ξύπνησε. Τι κάνεις κορίτσι μου εσύ, ξύπνησες από μεσημεριανό ύπνο ή από βραδινό? Να καλωσορίσουμε στην παρέα τη φίλη μου, την κολλητή μου, την πελίτσα μου, την όμορφη. Γεια σου Πέλα, μ' άφησες μόνη σήμερα. Και εσύ Άννα μου δεν ήρθε, σήμερα με αφήσατε μόνη. Για να σκουμποθείτε εκεί, συνεννοηθείτε, να αρχίσετε να μου κάνετε παρέα, γιατί συνήθισα τώρα στην παρέα και δεν μπορώ μόνη. Λοιπόν, συνεχίζουμε κορίτσια, ρομαντική βραδιά σήμερα, γυναικεία υπόθεση σημερινή εκπομπή. Δεν πειράζει, μ' αρέσει. Ας αφιερώσω και σε έναν άντρα που πιστεύω να μας ακούει ακόμα. Στον πρόδρομο αναφέρομαι. Πρόδρομο, αν μας ακούς, καλή ακρόαση. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Όλα καλά εδώ. Σου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου. Μία εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μεσάνυχτα, με δύο ταξιμερώματα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ελάτε στην παρέα μας, εσείς που μας ακούτε μη διστάστε, στείλτε μηνυματάκια, πάρτε τηλέφωνα, υπάρχει WhatsApp στη διάθεσή σας, 697-29-60606, επαναλαμβάνω, 697-29-60606. Επίσης υπάρχει και η σελίδα μας «Μουσική Εκδρομή» στο Facebook και η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Έφη Μάνου. Επικοινωνήστε μαζί μου, θα χαρώ πάρα πολύ να πάρω μηνύματά σας. Μπορείτε να βγείτε και ζωντανά στον αέρα. Κουνηθείτε κορίτσια μου, ένα τηλεφώνημα, κάντε ένα τηλεφώνημα για να σας ακούσω λιγάκι. Πάντως ευχαριστώ που με ακούτε για άλλη μια βραδιά. Πάμε, συνεχίζουμε, θα ακούσουμε τον Νίκο τον Απέργη, «Σπάσε τα φρένα». Να καλωσορίσουμε στην παρέα την Άννη. Γεια σου γλυκιά μου Άννη. Περαστικά κορίτσι μου, τι έπαθες? Γρυπούλα, ίωση? Έστω και αρρωστούλα, αφού μ' ακούς τι να πω. Φιλάκια πολλά κοριτσάκι μου. Θα σε περιμένω κάποια στιγμή και εδώ. Το υποσχέθηκες. Και σένα Άννα. Άλλο Άννα, άλλο Άννη, να μην μπερδευόμαστε. Η Άννα έχει έρθει ήδη στο στούντιο, έχουμε κάνει μαζί εκπομπές. Άννα μου, για δρομολόγησέ το. Και φυσικά περιμένω και την γλυκιά Άννη με τον Πάνο, αν θέλουν να έρθουν και παρέα, να κάνουμε εδώ όλοι μαζί εκπομπή. Ευχαριστώ που είστε και σήμερα κοντά μου. Τα μηνυματάκια σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Στην ομαδάρα του Άρα του εκεί, η γραμματέας που είναι ρε παιδιά, η Ακριβούλα που είναι, όχι η δικιά μου γραμματέας, η δικιά μου στο Messenger είναι, ξέρω, αλλά μ' ακούει. Η γραμματέας της ομάδας που είναι, ακόμη διαβάζει αυτό το παιδί. Είναι απίστευτη. Λοιπόν, θα ακούσουμε, τώρα θα απολαύσουμε το Ρέμο. Η νύχτα δύο κομμάτια. Κομματάρα, κορίτσια μου, για σας. Πάμε δυνατά, γυναικεία βραδιά σήμερα μου φαίνεται.
Ναι, Νίκο, ρέμω έχω αυτή τη στιγμή. Να καλωσορίσουμε τον Νίκο στην παρέα μας. Εγώ είμαι, ρέμω έχουμε. Να καλωσορίσουμε γενικά αγόρια στην παρέα μας. Για τον Νίκο που ακούει, τον Γιώργο. Γιώργο, ελπίζω να μπήκες, να βρήκες το σταθμό. Θα δω τα μηνύματα σε λίγο. Το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για τη φίλη μου την Μπέλακη που ακούει. Πελάκη, για σένα. Σου αφιερώνω Κωστόπουλο. Καιρός ακούσουμε και λίγο Κωστόπουλο στην εκπομπή, δεν νομίζεις? Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι σαν παιχνίδι τώρα. Στις φίλες μου εκεί που ακούνε τις μόνες, τα ακούτε αγόρια? Κάθε μία θα τις αφιερώνω και από ένα τραγούδι. Αυτό λοιπόν είναι για την Μπέλα, Χάρης Κωστόπουλος, και φυσικά για όλους όσους ακούν. Είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 12 τα μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Είμαστε εδώ ζωντανά. Μπορείτε να καλείτε, υπάρχει ένα WhatsApp στη διάθεσή σας. Μπορείτε να βγείτε και στον αέρα, να αφήσετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε, να μας κάνετε παρεούλα. Το WhatsApp μας είναι 697-29-6006. Επαναλαμβάνω, 697-29-6006. Μπορείτε να καλείτε στη διάρκεια των τραγουδιών, αλλά μπορείτε να βγείτε και ζωντανά. Άννη μου, για σένα, περαστικά κουκλίτσα μου, και στον Πάνο που ελπίζω να ακούει. Ελάτε, αγόρια, λοιπόν. Ελάτε, υπάρχουν πολλά κορίτσια ακροάτριες εδώ. Πάμε. Πρόσεχε τι λες, μη μιλάς σε μένα για σκυλάδικα, αν σε πάω εκεί που πάω. Άστα, μη τα συζητάς, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, για ρώτα και την Μπέλα. Εδώ ένα θα σου πω, το Bass Live μου, τι μου κάνει έτοιμα φιλίας. Τώρα θα μου πεις ποιο είναι το Bass Live, άλλη φορά θα σε πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά. Να καλωσορίσουμε την Ακριβούλα. Εκεί κάτι μηνύματα στέλνει, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Εκεί που η νύχτα ήταν πολύ ήσυχη, ξαφνικά εμφανιστήκατε όλοι. Δε μου κοιμάστε, δε μου κοιμάστε. Ακριβούλα, τώρα τελείωσε το διάβασμα. Καλή επιτυχία, μωρό μου. Σου είχα αφιέρωση μετά, είπα και στα κορίτσια. Σε κάθε μία θα αφιερώσω από ένα τραγούδι. Το επόμενο θα είναι για την Εύη του Ρόκου, η θάλασσα. Εύη μου, μικρέ μου κατάσκοπε που μας βγάζει φωτογραφίες από Βραζιλία, Ρίο ντε Τζανέιρο, και μας τρελαίνεις κάθε φορά. Αφιερωμένο στο μουτράκι σου το όμορφο. Στα αγόρια που ήρθαν στην παρέα, θα κοιτάξω τώρα τα μηνύματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά, καλέστε, υπάρχει WhatsApp στη διάθεσή σας, 697-29-6006. Συνεχίζουμε μετά με τις υπόλοιπες αφιερώσεις. Εύη μου, για σένα, η θάλασσα του Ρόκου. Κάνουμε και διαφήμιση των Μπαλμό. Τέλος πάντων, τι να πω. Έχει χάρη που έχω την τσαχπινιά και τα καλύπτω, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Λοιπόν, Εύη μου, χαίρομαι που σ' άρεσε. Μαράκι μου, κάνει υπομονή, ένα τραγούδι ακόμη που δεν μπορώ να τα αφιερώσω παρά μόνο στην Ακριβή, και σίγουρα καταλάβατε ποια θα τραγουδήσει τώρα. Μετά της Ακριβής το τραγούδι θα σου αφιερώσω ένα special και να πας να κοιμηθείς, μωρό μου. Και τόσο που ήσουν στην παρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε όλη την παρέα που ακούει εκεί, τα κορίτσια μου τα όμορφα, στον Νίκο που ακούει, τον Γιώργο, τον Ζήση από την Ελασσόνα, νομίζω πάλι το είπα καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ακριβούλα, για σένα, και καλή επιτυχία, αγάπη μου, στις εξετάσεις. Thank you.
Η εκδρομούλα συνεχίζεται. Τώρα αν υπάρχουν και κάποια τεχνικά λαθάκια σε εισαγωγικά, τίποτα δεν μας χαλάει, τίποτα δεν μας πτωεί. Είμαι μόνη μου εδώ στο στούντιο, χειρίζομαι τα πάντα μόνη μου. Το κυριότερο είναι ότι θέλω να σας κρατήσω συντροφιά για όλους όσους είστε ξύπνοι αυτή την ώρα. Μερικοί ξέρω κάθεστε και για χατήρι μου, για την παρέα. Ξέρω ότι δουλεύετε το πρωί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξενυχτάτε. Για την παρεούλα μου εκεί, για τα κοριτσάκια μου τα όμορφα, για τους φίλους μου που ακούν από το Facebook. Μαράκι, το κομμάτι το επόμενο είναι για σένα. Απόλαυσέ το και μετά μπορείς να πας να κοιμηθείς, γλυκιά μου. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένη. Απόλαυσέ το, μωρό μου, για σένα. Όχι, δεν θα το ακούσουμε ακόμη το επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, κοριτσάκια μου, θέλετε να σας πάρω μαζί μου εκεί που πηγαίνω, σε αυτά τα μέρη που θέλετε να μάθετε ποια είναι? Δεν ξέρω αν αποφασίσει η γραμματέας μου, η Πέλα, θα τη ρωτήσω και μάλιστα θα τη ρωτήσω. Πού είσαι ρε Πέλα? Σε παίρνω τηλέφωνο. Για σήκωσέ το να δούμε. Ζωντανά εδώ θα βγεις. Τα κορίτσια θέλουν να έρθουν μαζί μας εκεί που πάμε. Για να δούμε, θα το σηκώσει? Χτυπάει. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το σήκωσες λοιπόν? Γεια σου, γλυκιά μου. Γεια σου, γλυκιά μου. Τι κάνετε, αγαπητοί? Εκπομπή. Θέλουν τα κορίτσια να έρθουν, ναι. Ναι. Μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν. Βέβαια. Λοιπόν, για να... το κατάλληλο άτομο εδώ, θα το οργανώσουμε. Λοιπόν, ένα σου λέω, το Base Live μου έκανε έτοιμο φιλίας, δεν ξέρω γιατί και πόσο ωραία βίντεο έχει μέσα, τα είδα. Λοιπόν, κορίτσια μου, εγώ εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι περνάμε υπέροχα με την κολλητή μου σε αυτά τα μέρη. Έχουμε τη Μέλα που μας τραγουδά υπέροχα τραγούδια με τον άντρα της, με το κλαρίνο. Έχουμε τον φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος Νίκος κάθε φορά που με βλέπει δεν πανάχει λεφτάδες, δεν πανά του στέλνουν λουλούδια. Πάντα λέει το τραγούδι μου μόλις με βλέπει, που είναι Πέλα μου. Ένα χειμωνιάτικο πρωί. Αστέρι μου, τι γραμματέας εσύ. Ένα χειμωνιάτικο πρωί λοιπόν και μου το... Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Αγκαλίτσα και όλα το λέμε εκεί στην πίστα. Περνάμε υπέροχα. Λοιπόν, Πέλα μου, πρέπει να πάμε τα κορίτσια μια μέρα σε ένα τέτοιο γλέντι να δει πώς περνάει ο κόσμος, ο λαός, και περνάει ωραία. Φυσικά πάμε σε πολλά μέρη. Μόνο τα κορίτσια, όμως τους ακροατές, θα κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση. Γιατί όχι? Τώρα πιστεύω να ακούγεσαι. Δεν μπορώ, είναι και μακριά τα μηνύματα εκεί να τα δω. Πιστεύω ότι ακούγεσαι. Γλυκιά μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Εγώ, να είστε καλά. Και εκεί στο αυτό, στο Messenger, κλασικά, Φιλάκια, σε αγαπώ. Γεια, τσάου, τσάου. Λοιπόν, αυτή ήταν η κολλητή μου. Ευτυχώς ευλογήθηκα και έχω πολλούς φίλους και φίλες και είναι πολλών χρόνων φιλίες. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή γι' αυτό. Έχω πολύ καλούς φίλους και πολύ καλούς γειτόνους. Οι γείτονες είναι πολύ σημαντικό να είναι καλοί και η δική μου είναι υπέροχη. Είναι η γειτονιά μου τώρα εκεί με πάνω από 10 χρόνια. Δίπλα μου ο Νίκος ο Τρανός έχει και τα μαύρα πρόβατα του Ευώς μου, μία ομάδα μπάσκετ, θα ασχοληθούμε και με αυτή σε μία εκπομπή. Είμαι τυχερή γενικά, αισθάνομαι ευλογημένη που είστε κοντά μου, οι φίλοι μου, η παρέα μου, οι ακροατές μου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Το επόμενο κομμάτι είναι της Τζένι Βάνου,
Χίλιες βραδιές. Θα τα αφιερώσω στην Άννα. Με πολύ αγάπη, Άννα, αφιερωμένο για σένα, γλυκιά μου. Εσύ ξέρω ότι θα το εκτιμήσεις. Λοιπόν, μας πιάσατε στα πράσα, τι να κάνω, μόνη είμαι εδώ, στα μηνύματα, στα τηλέφωνα, στον ήχο. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει, καλή παρέα. Χαίρομαι που σ' άρεσε, Άννα μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε Άντζελα Δημητρίου. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα, έλαντε. Πέρασε ο καιρός και μου... Συγγνώμη, ο δαίμον της ηχοληψίας. Καράς και μετά Άντζελα Δημητρίου. Συγγνώμη. Καράς, βασιλιάς, υπέροχος. Έμαθα ότι τραγουδάει και πολύ περισσότερο τώρα. Δεν ξέρω αν έφυγε ή τραγουδάει ακόμα στο stage. Στην αρχή δεν τραγουδούσε καθόλου βασικά. 2-3 λέξεις, αλλά έμαθα, λέει, κάποια τραγουδάκια. Αγαπάμε Βασίλη. Ο Βασίλης είναι η ιδέα. Τον λατρεύουμε, είναι δικός μας. Και είναι η σημαία στα νυχτερινά μαγαζιά ακόμη. Αγαπάμε Βασίλη. Λοιπόν, πάμε Βασίλη και μετά Άντζελα Δημητρίου. Μου λείπουν τα μάτια σου και μου λείπει το βλέμμα σου και το γέλιο σου ακόμα. Δεν είμαι εχθρός, είμαι εκείνο που λείπει στη χαρά και στη... Μαράκι μου γλυκό, μαράκι μου, Μαρία ζει. Δεν λέμε το υπόλοιπο. Μαράκι μου όμορφο, επιτέλους μας έπιασες. Κατάφερες να μπεις στην εκπομπή, να μας ακούσεις. Τι πιο φυσικό να σου αφιερώσω το επόμενο κομμάτι. Είναι η Άντζελα Δημητρίου, που προλόγησα πριν αλλά δεν μπήκε. Ποια θυσία, ένα παλιό κομμάτι, αλλά πολύ όμορφο νομίζω. Θα σ' αρέσει πολύ. Χαίρομαι, αδερφούλα, που είσαι εδώ. Χαίρομαι πραγματικά που είσαι στην παρέα μας και ξενυχτάς μαζί μας. Για σένα, μαράκι μου όμορφο. Καλέ, έκανα live μετάδοση που διέκοψε για σένα. Έλα. Άμα το έχω, λίστα παίζω, πες μου. Απορώ με μένα, απορώ. Αχ, τώρα, αλλά θα το βάλω ξανά για σένα. Εντάξει, μας τσακώσατε εδώ με το μαράκι, έλα μαράκι. Έλα, μ' ακούς, μισό λεπτό. Έλα. Πρώτη φορά μου αγαπώ. Έλα ρε μωρό, κάτσε χαμηλό στο Χριστοδουλόπουλο. Αγάπη μου γλυκιά, κοίταξε να δεις, παίζουν πολλά. Παίζει live σύνδεση, παίζει αυτά. Είμαστε γενικά μια τρελή τρελή παρέα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για το υπέροχο κομμάτι. Τίποτα γλυκιά μου, τι λες τώρα. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Απλά ήταν το μικρόφωνο ανοιχτό, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάμε όλοι μαζί σου απόψε. Όχι, δεν ξεκινήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Αγάπη μου! Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θέλεις, το έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια. Το έβαλα και πριν. Θα κοιτάξω να το βρω. Επειδή δεν είχα καλή σύνδεση και δεν μπορούσα να σε ακούσω, δεν άκουσα ότι έπαιξες αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το ξέρω, μου το είπες. Ναι, λοιπόν, δεν έχω καλή επιστροφή ήχου. Ακούω... Δεν πειράζει, αστεράκι μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά δεν πτωούμαστε. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά, είμαστε μια ωραία παρέα. Έσπασε η νύχτα δύο κομμάτια, ρε, εσύ έφυγε απόψε. Το θέλω, γιατί... Άρε, μωρό. Λίγο αγισμένη.
αγάπη μου, δεν υπάρχει λόγος, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Και ξέρεις ότι με ένα τηλέφωνο είμαι εκεί δίπλα σου, ε. Όλο το 24ωρο. Όλο το 24ωρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παιδιά, χαρά γεμάτα. Καλό βράδυ, αγάπη μου, καλό βράδυ. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, τρελοκομείο. Τώρα, κάτι ακούγεται στον ήχο. Να το διορθώσουμε. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, εντάξει. So what. Η ώρα είναι 2 παρά. Έχω ξυπνήσει από τις 5. Προσπαθώ να δικαιολογηθώ τώρα. Είχα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Έμπλεξα με τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Τώρα κάτι στον ήχο δεν μου αρέσει, αλλά... Δεν ξέρω, πείτε μου πώς με ακούτε. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, να ψάξω να βρω και της Μαρίας. Και πείτε μου πώς με ακούτε. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Μαράκι μου, το βρήκα το κομμάτι. Θα ακούσουμε ένα ακόμη και μετά αυτό που ζήτησες του Ρέμου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Παντελίδη, πίνω από εκεί ψηλά για σένα. Για το γλυκό μου στο αγόρι που έχει φύγει, πάμε να το θυμηθούμε λίγο. Να καλημερίσουμε και τα παιδιά από την Ξάνθη που ακούνε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η μουσική εκδρομή με την Έφη Μάνου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Είναι το ερευνητικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και συνεχίζουμε. Το επόμενο κομμάτι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για το μαράκι που το ζήτησε. Μαράκι, απόλαυσέ το και να μην ακούω για ραγισμένες καρδιές. Όχι, μαράκι μου, απόλαυσε το κομμάτι, αλλά χωρίς ραγισμένη καρδιά. Η ώρα είναι 2 παρά 4 λεπτά. Να καλωσορίσω τον Ταρκίν στην παρέα μας. Συγχώρεσέ με αν δεν λέω καλά το όνομά σου. Δεν πρόλαβα να δω τα μηνύματά σου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, λίγο αργά αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε να πάρουμε παράταση για 2-3 τραγουδάκια. Θα δούμε ανάλογα πώς θα κυλήσει η εκπομπή. Κανονικά είμαστε μεσάνυχτα με 2 τα ξημερώματα. Καλώς ήρθες λοιπόν στην παρέα μας. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ζωντανά από τις 12 ως τις 2 τα ξημερώματα. Είμαι η Έφη Μάνου και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ευχαριστώ όλους όσους ξενυχτάτε μαζί μου. Ελπίζω να σας κρατάω καλή συντροφιά. Τώρα αν υπάρχουν και κάποια προβληματάκια, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Είμαι μόνη στο στούντιο, να με συγχωρέσετε. Διαβάζω τα μηνύματά σας με πολύ χαρά και χαίρομαι που ξενυχτάτε μαζί μου. Ελπίζω να μην δουλεύετε το πρωί, αλλά και έτσι να είναι. Και εγώ σηκώνομαι πάρα πολύ νωρίς και σήμερα είμαι από τις 5 στο πόδι. Αλλά εντάξει, όταν κάνεις κάτι που το αγαπάς δεν φαίνεται η κούραση. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα ακούσουμε το άσμα των ασμάτων. Μια που ξεκίνησε η εκπομπή γυναικεία, είχαμε πολλές γυναίκες στην αρχή, τώρα βλέπω και οι άντρες εμφανίζονται. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε όλες τις κοπελίες που μας ακούνε με πολύ αγάπη. Το πρόσωπο μου. Λοιπόν, συνήθως ξεκινάω τις εκπομπές μου με ελαφριά τραγούδια, πηγαίνω μετά σε χορευτικά και κλείνω με λαϊκά.
Σήμερα έχω τη διάθεση να κλείσω την εκπομπή με ζωηρά τραγούδια, έτσι. Αρκετά μελαγχολήσαμε, αρκετά σκεφτήκαμε, αρκετά αναπολύσαμε. Θέλω να κλείσουμε με χαρά. Ταρκίν για σένα, καθυστερώ λίγο την εκπομπή. Σέβομαι όλους τους ακροατές, είτε είναι φίλοι είτε δεν είναι. Ήρθες λίγο αργά στην παρέα μας, θα ακούσουμε 2-3 ακόμη τραγουδάκια και θα κλείσουμε, να πάμε κι εμείς για ύπνο. Αλλά είμαστε εδώ σταθερά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη για τους ξενύκτιδες. Προς το παρόν η εκπομπή είναι αργά, γιατί την ημέρα έχουμε πολλές υποχρεώσεις, το βράδυ χαλαρώνουμε. Και σας λέω ότι κάνω την εκπομπή αυτή με μεράκι. Από μεράκι την κάνω, γι' αυτό είναι και λίγο αργά. Γιατί αυτή τη στιγμή χαλαρώνω από τις υποχρεώσεις μου. Τώρα αργότερα ίσως την μεταθέσουμε σε κάποια άλλη ώρα. Αλλά υπάρχει πολλής κόσμος που ξενυχτάει εκεί έξω. Άλλοι γιατί είναι μόνοι τους, άλλοι γιατί δουλεύουν. Για αυτούς όλους είμαστε εμείς εδώ. Ελάτε στην παρέα μας και ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μας. Ναι, θα δω τα μηνύματάκια σας σε λίγο. Λοιπόν, 2-3 κομμάτια ακόμη. Για τον Νίκο, για τον Γιώργο, για την Εύη, για την Μαρία, για την Ακριβή. Για τον Νίκο, δεν ξέρω ποιους είπα και ποιους δεν είπα. Σας ευχαριστώ όλους που ξενυχτάτε μαζί μου. Τι λέει, ξυπνήσαμε? Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου βέβαια. Πρέπει σε λίγο να κοιμηθούμε. Αλλά θέλω σήμερα να κοιμηθούμε έτσι ευχάριστα, με χορευτικά κομμάτια. Συμφωνείτε? Πιστεύω να συμφωνείτε. Λοιπόν, 2 κομμάτια ακόμη και κλείνουμε. Θέλετε παράταση, στείλτε μου μηνύματα να ξέρω. Αλλά πρέπει να κοιμηθούμε. Πάμε δυνατά με χορευτικά. Λοιπόν, σας αρέσει, ε? Σας έφτιαξα τη διάθεση. Τώρα όμως πρέπει να πάμε για ύπνο. Αυτό τελείωσε, είναι το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Αν περάσατε καλά, θα ξαναείμαστε εδώ την Πέμπτη. Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε ζωντανά μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Να ευχαριστήσω όλους που ακούσαν σήμερα την εκπομπή μας εδώ, ήταν στην παρεούλα μας, τους καινούριους φίλους που κάναμε, τους παλιούς, ήδη αγαπημένους. Ελπίζουμε και οι καινούριοι φίλοι να γίνουν αγαπημένοι. Θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ ζωντανά, στη μουσική εκδρομή μας, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Σας ευχαριστώ όλους που ξενυχτήσατε μαζί μου. Ελπίζω να περάσατε καλά. Τελευταίο κομμάτι. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Θα μου λείψετε.